Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου. Βραδάκι Κυριακής, 12 του Φλεβάρη. Είναι η 14η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Evolution. Και αναμετρούνται δύο από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Σίγουρα οι πιο φορμαρισμένοι με τους πρωτοπόρους. Λεοντάριο από τη μία, με 8 σερι νίκες και ρεκόρ 9-4. Young Bowlers από την άλλη στο 12-1 με 4 σερι νίκες. Τζάμπολ λοιπόν και πρώτη κατοχή για το Λεοντάριο. Λαγιανάκος. Αλλαγές στα σκρίνα από τους Bowlers. Μια πάσα του Δόσικα που δεν περνά και τώρα μπάλα σε χέρια πρασίνων. Βούλγαρης δημιουργεί για τον Κρόκο. Το τρίποντο είναι υπό καλές προϋποθέσεις αλλά άστοχο. Μουζάκη δεύτερη ευκαιρία για τους Young Bowlers. Για να δούμε λίγο τους πεντάδες. Ζορμπάνος, Μουζάκης, Κρόκος, Ανδρεάδης και Βούλγαρης. Για τους Young Bowlers με τον Ανδρεάδη να εκτελεί για τρεις. Μακρινή πάσα αλλά εκείνο Ζορμπάνος. Για να διακόψει αυτό τον αντίπαλο εφηλιασμό. Ο παίκτης που θα επαναφέρει είναι ο Λάπας που μέχρι πριν από κάποιο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, αγωνιζόταν με τη φανέλα του Αρχιστράτη Βουβασδέκη στον πρώτο όμιλο της Μάστερ. Επομένως Λάπας Πλαγιανάκος με το νούμερο 12 ο Τσιατής, με το 15 είναι ο Κορονάκης και με το νούμερο 16 ο Νίκος Βόσικας. Γιατί είσαι ελεύθερος, θα μπορούσε να εκτελέσει, δεν βιάζεται. Δίνει στον Λάπα. Και δεύτερα ακόμα, Πλαγιανάκος. Προσποίηση και εκτέλεση για τρεις στο σίδερο, rebound του Κρόκου. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο περίπου 1,5 λεπτό, χωρίς κάποιο καλάθι μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι στον πρώτο γύρο οι Young Bowlers είχαν πάρει το match με 64-51, διαφορά 13 πόντων. Δεν ξέρω αν θα μας απασχολήσει σήμερα. Θεωρώ ότι το μάτς θα είναι πιο ντέρμπι από ότι ήταν αυτό του πρώτου γύρου. Πρώτο φάουλ τώρα στο μάτς. 14 επίθεση για τους πρωτοφόρους. Βουλγαρίς αστόχησε το rebound τον Τσιαντή. Λάπας έρχεται σαν τρέιλερ εκεί. Ο Βόσικας τον σταματά ο Βουλγαρίς. Εντυπωσιακότατα. Για λίγο νόμιζα και εγώ ότι δόθηκε φάουλ όπως και ο ίδιος. Καθαρή ήταν η άμυνα. Όλα νόμιμα. Και 18 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Λεοντάριο. Κλέψιμο του Ζορμπάνο. Ζορμπάνος πήγε να αλλάξει κατεύθυνση και να βγάσει εκεί τον Πλαγιανάκο, αλλά η μπάλα κόλλησε στην πλάτη του. Πιέζει Λαγιανάκος. Σε κοντά στο καλάθι κέρδισε το φάουλ. Ζευγάρι βολών. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα στο πρώτο δίλεπτο. Το μάτς δυστυχώς δεν μεταδίδεται live. Ελπίζω να ακούγομαι όπως πρέπει. Λαγιανάκος στη γραμμή. Στέφανος Κουλιαμπής στο podcast που κυκλοφόρησε χθες, αν δεν κάνω λάθος, τον ψήφισε ως τον καλύτερο παίκτη της κατηγορίας. Δεδομένα είναι ένας από αυτούς. Τώρα αν είναι ο καλύτερος δεν το γνωρίζω. Δεν έχω και σαφή εικόνα από όλες τις ομάδες της Evolution. Σίγουρα είναι από τους ποιοτικότερους πάντως. Ο Ζορμπάνος στο σίδερο, ο Βουλγαρίς επιμένει και θα στοχίσει κατά το καλάθι. Και ο Βούλγαρης νομίζω μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση των πιο ποιοτικών και αποτελεσματικών παικτών. Ο Βούλγαρης με ένα κάρο βραβείο MVP στις περισσότερες από τις νίκες. Πόλευς πρώτο καλάθι με σουτ 3 πόντων. Πρώτο καλάθι του παιδιά ουσιαστικά. 5-0 για το Λεοντάριο.
Ζάκης, η προσποίηση, γύρισε ωραία, αλλά στόχησε. Έχει φύγει σύμφωνα στο Λάπα στον συνδυασμό και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν οι Bullets. Αγιανάκος, κερδίζει νέο φάουλ από τον Μουζάκη τώρα. Υπερπλήρης οι δύο ομάδες. Δεν κάνω λάθος από τους Bullets, λείπει μόνο ο Τσαρτάλης, ενώ ο Πλαγιανάκης συνδέεται με το καλάθι. Νέο σου τριών πόντων και 8-0, εξαιρετικό ξεκίνημα για το άκρος φορμαρισμένο Λεοντάριο. Κατεβαίνει με δεκάδα απόψε. Πολλές αν εξαιρέσουμε κάποιες τραυματίες, οι περισσότεροι είναι εδώ. Βούλγαροι και αυτός θα πετύχει το καλάθι, ανοίγει λογαριασμό για τους φιλοξενούμενους. 8-2. Λάπας αυτή τη φορά τροφοδοτήθηκε, κάνει λάθος όμως στη συνέχεια. Προσπαθεί του να δώσει στον Τσιαδί την μπάλα. Οδηγίες του Στεφανάκου από τον πάγκο, δεν θα αργήσει να περάσει και στο μάτς ο Μάικ. Στόχησε ο Ανδρεάδης, ο Βούλγαρης πάλεψε και ανανέωσε την κατοχή. Ζάκης με αλλαγή κατεύθυνσης και άτσι άλλο τελείωμα. Συνδυασμός ξανά για το Λεοντάριο με τον Βόσικα να πηγαίνει όλο τον δρόμο να νικά και τον Ζορμπάνο. 12 το πρώτο τετράλεπτο, time out of the Bullets. Επιστροφή στα Λιώσκια. Κατοχή είναι για τους Bullets που παραμένουν την ίδια πεντάδα στο μάτς. Το ίδιο και το Λεοντάριο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Βούλγαρης κάνει 4 στους πόντους του, όσους έχουν και συνολικά οι Young Bullets. 14. Βόσικας μέσα στο double team και η πάσα δεν φτάνει ποτέ στη weak side. Νέο κλέψιμο του Ζορμπάνου. 4-2 και ο Βούλγαρης κερδίζει φάουλ από τον Βόσικα, αν προλαβαίνω να το σωστά. Χαμηλά έχει δεθεί το φάουλ. 19 δεύτερα στη διάθεση των πρωτοπόρων του ομίλου. Βούλγαρης, Ζορμπάνος από την κορυφή. 17. Λάπας. Εξαιρετική προσφυγή για το Λεοντάριο που έχει αλλάξει επίπεδο φέτος πραγματικά. Λαγκανάκος στάθηκε άτυχος αυτή τη φάση, αλλά μπήκε και βγήκε. Χρόνος ανανεώθηκε διαχειρός Κορονάκου, αλλά ο Ανδρεάδης με το πείσμα του εκεί θα κλέψει. Θα περάσει και το κέντρο. Ανδρεάδης περνά έναν, περνά δύο. Χάνει όμως το lay-up. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Παναγιώτη Λαγκανάκου. 14 πόντους, 5 rebound, 4 assist. Ένα μπλοκ και 3 στα 9 τρίποντα έχει ο Λαγκανάκος. Στη νίκη επί της Νίκαν με 57-38 την περασμένη αγωνιστική. Αυτός και ο Λάπας ήταν οι δύο πρώτοι σκόρερ. Κρόκος για τρεις υπό καλές προποθέσεις, μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Ασίστ του Ζορμπάνου. Νέο δεύτερο σερί τρίποντο για τους Bullets που μειώνουν τη διαφορά στον πόντο. Έχουν βρει τα πατήματά τους μετά το time out. Ο Λάπας με μια καλή σταυρωτή έφτασε κοντά στο καλάθι και νίκησε τον Κρόκο σε αυτή την προσωπική της μονομαχία. 12-9 και ακόμη 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Κρόκος, Ζορμπάνος εκτραπάσα, Μουζάκης από την baseline, έκανε λάθος, έκλεψε ο Κορονάκος. Ο Πλαγιανάκος τον Βόσικα, Λάπας και επιστρέφει την μπάλα, υποδειγματικός εφηδιασμός, αλλά σε τρίτο χρόνο θα έρθει το καλάθι. 14-9. Το Λεοντάριο που φαίνεται ότι θα τιμωρεί τις αργές επιστροφές των Bullets, όσο αυτές παραμένουν και τουλάχιστον. Μουζάκης, Ανδρεάδης παίρνει την ευθύνη, αλλά στοχή από τη 45 έχει φύγει ο Λάπας και θα πετύχει και το καλάθι ασίστ του Πλαγιανάκου. Το πρόβλημα στο αμυντικό transition συνεχίζεται. Η διαφορά 7.
γρήγορο σερί 6-0 από το Λεοντάριο. Καλή δημιουργία του Βούλγαρη τώρα στο κόψιμο του Μουζάκη. Το σφυρίμα για φάουλ χαμηλά. Είναι το τρίτο ομαδικό των κυπεδούχων. Ένα έχουν οι μπόλερ. Θα κάνουν τώρα την πρώτη τους αλλαγή. Είναι η ώρα του Κώστα Παπά να περάσει στο μάτς. Θέση του Κρόκου. Ο ένας από τους δύο παίκτες των μπόλερ που λέγεται Κώστας Παπάς. Υπάρχει και δεύτερος. Μεταγραφή από την παλιά BBC. Από εκεί που ήρθε και ο Κρόκος και ο Τσατάλης και ο Βούλγαρη νομίζω. Παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει. Θα τον δούμε και στη συνέχεια εντός του μάτς. Λαγιανάκος κόβει από τον κεντρικό διάδρομο, υποδέχεται την assist του Τσιαντί και κάνει το σκορ 18-9, double score. Να ξεκινούν έτσι τα παιχνίδια. Παπάς στο κόψιμο του Ανδρεάδη. Ο Βούλγαρης κάνει ένα καλάθι που δεν μας έχει συνηθίσει. Βλέπει όμως ο Ανδρεάδης ξανά και θα στοχίσει με τη σειρά του το lay-up. Ο Βούλγαρης ένα ακόμη rebound. Παίρνει φάουλ και το δικαίωμα για ζευγάρι βολών. Τέταρτο ομαδικό του Λεοντάριο. Στεφανάκου να μπει στο μάτς. Στον πάγκο Μουζάκης, αλλαγές έχουμε και στην άλλη πλευρά. Αλλαγές μάλλον. Τρία είναι τα νέα πρόσωπα. Είναι ο Γιώργος Βεργόπουλος με το νούμερο 9. Είναι με το 29 ο Σπύρος Κούρας. Και με το νούμερο 7 ο Αχιλλέας Βλάχος. Αυτή τη φορά γύρισαν έγκαιρα στην άμυνα και διακόπτουν αυτό τον αντιπαλευθυνδιασμό. Βεργόπουλος στην επαναφορά. Βόσικας. Και βάλε το σκρίνο σκούρας, αλλαγές από τις μπόλερς. Βόσικας για 3. Άστοχος και rebound από τον Στεφανάκο. Σε οργανωμένη επίθεση μπόλερς απέναντι στην άμυνα ζώνης του Λεοντάριο. Στεφανάκος με φλότερ, rebound Βόσικα. Σκουράς. Καλή άμυνα του Βούλγαρη. Ένα ακόμη κλέψιμο για τους μπόλερς. Ανδρεάδης, η ραχιαία. Και η πάσα στον ελεύθερο Ζορμπάνο. Δεν βάζει το δεύτερο δικό τρίποντο. Το 18-9 παραμένει, 1 και 14 πλέον για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ώρα του έτερου Κώστα Παπά να περάσει το μάτς, αντικαθιστώντας τον Ζορμπάνο. Ο Παπάς που αναμένεται να βοηθήσει και τους μπόλερς στο περιφερειακό σουτ. Εκεί που δεν τους λες και την πιο αξιόπιστη ομάδα. Τρίποντο από πλάγια θέση, το χάνει με το 33 ο Γεωργογαλάς που μπήκε και αυτός στο μάστρο λίγου. Βήματα του Σκούρα δείχνει ο ρέφερι. Μπάλα ξανά στους πράσινους που έχουν κολλήσει στους 9 πόντους. Ανδρεάδης, Παπάς, Στεφανάκος, Βούλγαρης και ο έτερος Παπάς. Είναι η πεντάδα των Young Bowlers. Λοιπόν, τον ένα Παπά θα τον λέω Κωνσταντίνο και τον άλλο θα τον λέω Κώστα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Και δεν ακούγεται και ωραίο. Ζευγάρι βολών για τον Παναγιώτη Ανδρεάδη τώρα. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά του Λεοντάριο. Το Λεοντάριο με Βλάχο, Ζαβιτσάνο, Βεργόπουλο, Γεωργό Γαλά και Σκούρα. Επίδεση λογικά για κάθε ομάδα. Οι μπόλερς έχουν φάουλ να δώσουν και μάλιστα πολλά. Σκούρας.
αλλά κυκλοφόρησε, έφτασε στον Βερχόπουλο. Δεν σημαίνει καλά, πες να παίξει και το 75. 22 έχουν μείνει εδώ οι πόλες, νομίζω δεν πρέπει να βιαστούν. Ανδρεάδης, Παπάς, από τη γωνία. Το έβαλε στην πρώτη του προσπάθεια. Έρχεται από τον πάγκο να δώσει μια λύση. Καλά που πανηγυρίστηκε έξαλλα. Ζαβιτσάνος, υποπίεση παραλίγο. Τέλος, στην πρώτη περίοδο 18-14. Προβάδισμα για το Λεοντάριο. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Μπόλερς που βρίσκονται στο μείον 4 και στο παρκέ με Στεφανάκο Ανδρεάδη, τους δύο παπάδες και τον Βούλγαρη. Ανδρεάδης πάτησε για δύο μετά από τρίπλα. Εύκολο rebound για τον Βλάχο. Βλάχος Σκούρας, Βεργόπουλος Πλαγιανάκος και Γιώργο Γαλάς. Μετά του κοιτάκι παιδί του Λεοντάριο. Νέα 14 επίθεση μετά το κερδισμένο φάουλ. Στην μεταξύ εξαιρετικές οι νέες εμφανίσεις του Λεοντάριο, δεν τις είχα δει από κοντά. Πολύ δυνατές. Λαγανάκος θα επαναφέρει για ποιον. Για τον Βεργόπουλο, πιέζει και ο Στεφανάκος και θα αναγκάσει το Λεοντάριο σε λάθος. Βούλγαρης. Και πάσα ελεύθερος ο Παπάς, αυτή τη φορά δεν σημαίνει καλά. 18-14 παραμένει, Λαγιανάκος. Overplay άμυνα του Στεφανάκου. Και η μπάλα ξανά στους Μπόλερς. Διοσερή άμυνες από τον αρχηγό της ομάδας. Δίνουν την ευκαιρία στους πρωτοπόρους να μειώσουν. Και τώρα θα το κάνουν, καλά την κεφάλι του Βούλγαρη. 18-16 και μια συμπληρωματική βολή για έναν από τους πιο dominant παίκτες της κατηγορίας. Οι Μπόλερς που προέρχονται από πολύ πολύ σημαντική νίκη επί των αλπινιστών σε ένα μάτς που βέβαια σημαδεύτηκε από τραυματισμούς εκατέρωθεν. 45-60 το τελικό σκορ στην 12η φετινή νίκη των Μπόλερς. 18-17 διαφορά στην ελάχιστη τιμή της και ο Βεργόπουλος θέλει να περάσει τα πόδια από τον Παπά. Γιώργο Γαλάς απέναντι. Το τρίποντο είναι καλό, αλλά άστοχο από τον Βλάχο. Παπάς τρέχει. Φάουλ είναι από τον Γιώργο Γαλά, έξυπνο. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει χτυπήσει τον παίκτη των Πρασίνων. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Δεύτερο ομαδικό για τον Λεοντάριο, ένα φάουλ έχουν οι Young Bowlers. Αλλά εδώ έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Στεφανάκος, Παπάς, Ανδρεάδης δίστασε προς στιγμή, εν τέλει αποφασίζει να εκτελέσει αλλά δεν δικαιώνεται. Αδία στο λάθος από το Λεοντάριο που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη δεύτερη περίοδο. Στη θέση του Ανδρεάδη επέστρεψε ο Ζορμπάνος. Βουλγαρής εκτέλεσε για τρεις αφού το άφησαν αυτή την επιλογή. Δεν ήταν τυχερό με τα μπλό, το είπε πριν εκτελέσει ότι θα το κάνει με αυτόν τον τρόπο. 18-20 προβάδισμα, πρώτο στο μάτς για τους Μπόλερς. Πλαγιανάκος θέλει να απαντήσει και να πάρει πίσω το προβάδισμα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και ο Βούλγαρης καθαρίζει και την υπόθεση rebound. Θα την πάσα για τον Στεφανάκο. Το τρίποντα από τη γωνία, έξω για αυτό. Παίρνει φωτιά η Βούλγαρης που θα παίξει και 75. Τρίποντα από τον Παπά τώρα. 18-23 με ένα σερί 0-9. Κάτι παραπάνω από 7,5 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πλέον στον φωτεινό πίνακα.
καθώς και στο momentum του αγώνα. Πολλές έχουν ανεβάσει κατά κράτος την απόδοσή τους σε άμυνα και επίθεση και έχουν περάσει μπροστά με 5 πόντους. Βεργόπουλος για τον Πλαγιανάκο. Αμυντική αλλαγή του Βούλγαρη. Αλλά φτάνει τον Βλάχο και στη συνέχεια υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Δεύτερο και για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Βλάχος, Βόσικας, Κούρας, Βεργόπουλος και Πλαγιανάκος είναι οι πέντε των γηπεδούχων. Πλαγιανάκος, τον έκοψε ο Ζορμπάνος. Ένα ακόμα εξαιρετική άμυνα από τον Παναγιώτη. Από τους καλύτερους αμυντικούς της κατηγορίας. Βόσικας βάζει την μπάλα στο παρκέ, πάει κοντά για ακόμα καλή άμυνα σε πρωτοχρόνο από τους Βόλερς, χάθηκε όμως το rebound και ο Βόσικας αστοχή, μάχη εκεί. Ο Βλάχος παίρνει και δοκιμάζει για 3 και το βάζει. Ανάσα για το Λεοντάρι, 21-23, πρώτο καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Έχει τα από σχεδόν 3,5 λεπτά. Ενώ ετοιμάζει το Λάπας να περάσει στο μάτι στην πρώτη διακοπή. Βουλγαρίς κερδίσει το φάουλ, τρίτο. Λεοντάριο, Πλαγιανάκος το έχει κάνει μάλλον. Λάπας αντί του Βεργόπουλου. Παπάς. Ζερμπάνος. Βάλει το σκρίνο ο Βούλγαρης. Κάνε τον pop-out και πήρε την μπαλά. Ζερμπάνος είναι ελεύθερος για 3. Αυτό είναι πέναλτι αλλά το χάνει. Και υπάρχει τεχνική ποινή. Για ποιο λόγο? Θα ανοίξει ένα διάλογο εκεί Στεφανάκος και Λάπας. Από μία τεχνική ποινή αν δεν κάνω λάθος. Βαριέμαι τώρα να κλείσω την κάμερα και να την ξανανοίξω, δεν υπάρχει λόγος, δεν έγινε κάτι σπουδαίο. Δεν είδα τουλάχιστον να συμβαίνει κάτι σπουδαίο. 6 τα λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Διαφορά στο καλάθι. Λάπας. Είναι screen. Επιλογή στην κορυφή. Λαγανάκος για τον Σκούρα και αυτός για τον Βλάχο. Δεν ξαναευστοχή πίσω από τα 6.75. Στοπ στην μπάλα. Ζορμπάνος πιέζει, ο Σκούρας κρατά. Θέλει να πασάρει στο κόψο του Πλαγιανάκου. Κλέβουν ξανά οι μπόλες. Βούλγαρη σταυρωτή. Βούλγαρη κρατά. Ψάχνει τον ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Παπά. Φάουλ. Έχει δοθεί. Θα μιλάει στην προσπάθεια. Να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Υπάρχει σύσκεψη μεταξύ των ρέφερι. Καλάθι δεν θα μετρήσει. Υπάρχουν όμως βολές λόγω ομαδικών. Για τον Κώστα Παπά. Μέσα η πρώτη βολή. 21-24. Ο Τσιαντής μπαίνει στο μάτς, αντί τη Βλάχου.
Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Λάπας μετά από τρίπλα και μπροστά στο υψωμένο χέρι του Βούλγαρη. Σημαδεύει καλά. 23-25. Βανάκος. Βούλγαρης. Είμαστε για τρεις ο Μιχάλης. Ήρθατε ο Ζορμπάνος. Το χάσε όμως. Στεφανάκος επιμένει ο Μάικ. Και χρεώνεται με βήματα. Βγάζει και την άμυνα ο Τσιαντής. Ζορμπάνος έπρεπε να σκοράρει εκεί. Έχει δώσει πάρα πολύ ενέργεια. Βέβαια. Τσιαντής. Λαγιανάκος έχει ανέβει ο Σκούρας να βάλει ένα σκριν. Λαγιανάκος του πέρασε την μπάλα και ο Σκούρας είπε ευχαριστώ. 25 όλα. Σταθερά σε άμυνα ζώνη στο Λεοντάριο. Παπάς από τη θέση του στο σίδερο και στα χέρια του Βόσικα. Λαγιανάκος. Λάπας. Στα βροχή και το φάουλ από τον Βούλγαρη χαμηλά. Καλό φάουλ είναι αυτό γιατί νομίζω ότι υπήρχε κενό στον διάδρομο πίσω. 25 όλα συμπληρωμένα τα ματικά και στις δύο πλευρές. Πάμε σε time out. 4 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. 14 επίθεση για το Λεοντάριο. Βόσικας, Λάπας, Τσιαντής, Σκούρας και Πλαγιανάκος με την ίδια πεντάδα συνεχίζει την υπερούχη. Κρόκος, Παπάς, Ζορμπάνος, Ανδρεάδης και Βούλγαρης οι πέντε. Τον Μπόλερς. Τσιαντής, έκλεισαν δύο πάνω του Πλαγιανάκος από τη γωνία. Το χάσει, θα πάρει ο Ζορμπάνος. Με συνδυασμό οι Μπόλερς, Ανδρεάδης. Πήγε μέχρι μέσα στο ανάποδο lay-up. Δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Και ο Βούλγαρης βγάζει προς στιγμή την άμυνα. Λάπας. Λαγιανάκος. Προχωρώτησε τον Βόσικα αμέσως δύο παίκτες πάνω του. Σφύριμα για φάουλ. Και πάμε σε βολές. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Και στις δύο πλευρές. Δύο βολές λοιπόν για τον Νίκο Βόσικα. Πρώτη και προβάδισμα για το Λεοντάριο. Δύο στις δύο. Ζορμπάνος. Ωραία πάσα στο Βιξάιτ. Παπάς για δύο, δεν το σκέφτηκε. Αναστόχησε. Σκούρας, δεν ρισκάρει τη μακρινή. Βόσικα. Για τον Τσιαντή, ο Πλαγιανάκος θα προσποιηθεί και θα δώσει τον Σκούρα. Αυτός εκτελεί για τρεις αλλά αυτοί. Παραμένει το 27-25, Ζορμπάνος. Ανδρεάδης. Σε οργανωμένη επίθεση Μπόλερς. Κρόκος. Με φιλότερο Γιώργος. Παίρνει ο Τσιαντή στο rebound. Σαν να έχουν κολλήσει κάπως επιθετικά και οι δύο ομάδες. Πάλι του Τρόφου τώρα. Είναι μια ευκαιρία για εύκολους πόντους στο Λεοντάριο. Ο Τσιαντής θα εκτελέσει από τη γραμμή. 2.45 ακόμη μέχρι την ανάπαυλα. Μουζάκης επιστρέφει στο μάτς αντί του Κρόκου. Για να δούμε
ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα, αν και το ενδεχόμενο του Χ είναι αρκετά πιθανό. Μουζάκης, Ζορμπάνος για τρεις. Ήταν άτυπος εδώ, ήταν καλό το σουτ. Ανδρεάδης και αυτός θα δοκιμάσει και αυτός θα στοχίσει όμως. Δώσε τον Τσιαντή για να προσαρμόστηκε πάνω του και τώρα οι βολές κλέβουν. Βουλγάρης για τον Ανδρεάδη που θα πάει μέχρι, με τα όλα μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι. Κλασικός Παναγιώτης Ανδρεάδης. 27 όλα. Σκάρτα 2 λεπτά πλέον για το φινάλε. Ζαβιτσάνος. Μπάλα εκτός από τον Ανδρεάδη. Ήταν μπροστά στη φάση ο ρέφερι. Πάμε σε time out, το Λεοντάριο το έχει καλέσει. Επιστροφή από το time out, 15 δεύτερα στη διάθεση του Λεοντάριο. Σκιαντής, Βόζικας για 3, άστοχος και rebound, ένα ακόμη από τον Ζορμπάνο. 100 δεύτερα ακόμη στο πρωτεμήχρονο. Το μάτσε απόλυτη ισορροπία. Ζορμπάνος, ούτε τώρα θα ευστοχίσει. Το rebound όμως είναι επιθετικό από τον Μουζάκη. Και αυτός θα βάλει το καλάθι, 27. 29. Στεφανάκος κάνει νόημα στους συμπαίκτες να μείνουν ψηλά για να πιέσουν. Μισή. Το έκαναν μια άλλη μισή, όχι. Βόσικας, Πλαγιανάκος, ωραία στη γωνία. Τσιαντής. Και Ζαβιτσάνος για 3. Δεν θα βάλει το καλάθι. Και μάλιστα ο Βουλγάρης έχει κερδίσει φάουλ από τον Βόσικα. Όχι, το αντίθετο μάλλον. Ο Βουλγάρης έκανε το φάουλ. Ο Βόσικας το κέρδισε και θα... και λες οι δύο βολές. Μία στις δύο. Τον Νίκο Βόσικα, 28-29. Παπάς, Βούλγαρης, Ζορμπάνος, Ανδρεάδης και Μουζάκης. Δύο βολές. Ζορμπάνος δεν τα κατάφερε, πριν ο Πλαγιανάκος το rebound. Πλαγιανάκος Τσιαντής. Κορονάκος, Βόσικας και Ζαβιτσάνος. Κοιτάμε για το Λεοντάριο. Ζαβιτσάνος από αριστερά. Έχει κάνει βήματα. Εξυπωτικό χειροκρότημα από τον πάγκο των γηπεδούχων. Πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών. Παπάς. Ωραία πάσα από τον Παπά. Κινείται εξαιρετικά χωρίς την μπάλα ο Ανδρεάδης στην πλάτη της άμυνας και σκοράρει μετά από το lay-up. 28-31, Ζαβιτσάνος πιέζεται. Περνά το κέντρο με πάσα στον Βόσικα. Ξανά Ζαβιτσάνος. Βήματα. Εξαιρετική άμυνα του Μουζάκη. Και 13,2 δευτερόλεπτα όλες που προηγούνται με 3. Ανδρεάδης θα αφήσει την μπάλα να κυλήσει για να μην κυλήσουν και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Τώρα ξεκινά να μετράει ο χρόνος. Βούλγαρης. Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Βούλγαρης. Ανδρεάδης. Υπάρχει χρόνος ακόμη. 2-1. Μουζάκη. Τόχασε. Ένα λεπτό του μέρους. Στον Άγιο Νικόλαο, Λεοντάριο 28, Young Bowlers 31. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στα Λιώσια. Στην κατοχή για το Λεοντάριο. Όσο θα φέρνει με χαντό. Στον Βούλγαρη απέναντί του δοκιμάζει για 3 και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο. Σοβαλία στους 31 πόντους. Βόσικας, Κορονάκος, Πλαγιανάκος, Λάπας και Τσιαντής για το Λεοντάριο. Παπάς, Ζορμπάρος, Ανδρεάδης, Βουλγαρής και Μουζάκης. Μπόλερ. Ανδρεάδης για την απάντηση, ναι. 31-34. Καλό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες στην τρίτη περίοδο. Τσιαντής. Λάπας. Πάμε από τον αριστερό διάδρομο, αλλάζει χέρι παραλίγο εκεί να πετύχει ένα μαγικό καλάθι. Παπάς.
φάουλ τον Πλαγιανάκο χαμηλά. Έξυπνο φάουλ. Νέα δεύτερα στη διάθεση των Bollers. Βουλγαρίς ρολάρι στην baseline, δημιουργεί για τον Μουζάκη. Αστοχή στο τρίποντο. Λαγιανάκος για τον Λάπα. Καντής. Ωραία κινεί το Πλαγιανάκος χωρίς την μπάλα. Ξεφορτώνεται τον προσωπικό του αντίπαλο. Και σκοράρει. Άλλη πλάση. 33-34. Μουζάκης, πέρασε ο Μουζάκης, κράτησε την ισορροπία του και σκόρα ένα πολύ πολύ δύσκολο καλάθι. Ξανά στο συν 3 οι Bollers. Λάπας, Λαγιανάκος, προσποιήθηκε την έξτρα πάσα και συνδέθηκε με το καλάθι. Πέντε συνεχόμενοι πόντι τον Παναγιώτη Πλαγιανάκο. Τώρα ισοπαλία στους 36. Βούλγαροι πάσανε καλή για τον Μουζάκη. Αυτός περνά, παίρνει το φάουλ και το δικαίωμα για ζευγάρι βολών. Δεύτερο ομαδικό για το Λεοντάριο. Αυτό είναι το πρώτο δίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Χωρίς φάουλ οι Bollers για την ώρα. Και η δεύτερη βολή. Ο Λάπας θα περάσει γρήγορα το κέντρο και έχει επιλογές. Σιαντής, γρήγορο καλάθι για τον Λεοντάριο που περνά μπροστά με 38-36. Παπάς. Βούλγαρης. Βούλγαρης με φλότερ και με ταμπλό. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Λεοντάριο, είτε εκτελεστικά είτε δημιουργικά. Λαγιανάκος σώζει εδώ. Λάπας, ωραία σκαστή πάσα. Ο Ζορμπάνος κόβει ψηλά τον Βόσκα, αλλά έχει προηγηθεί. Φάουλ. Δύο βολές για τον Βόσκα τώρα. Πάς αντικατέστησε τον άλλον. Σκορ. 39-38. Τώρα 40-38. Πιο σκούρα θα μπει το μάτς, αντί του Τσιαντί. Μουζάκης με φλότερ. Αρχισφύριμα για φάουλ του Κορονάκου πάνω στον Βούλγαρη, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτο για το Λεοντάριο, 14 επίθεση για τους Bollers που πλέον βρίσκονται στο μείον 2. Πάσα, Παπάς, για τρεις κι άλλο δεύτερο για εκείνον το μάτς. 40-41. Είπαμε, θα βοηθήσει πολύ. Παίκτης σκόρερ. Έλειπε ένας τέτοιος από τους πράσινους. Λάπας από την αντίθετη πλευρά του screen, έδωσε τον Σκούρα. Ταλαιπωρείται και από την πιεστική άμυνα των Bollers, αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός από τον Μουζάκη. Έτσι το Λεοντάριο έχει ακόμη 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Όχι, όχι, 14. Διορθώνεται. Αναφορά για τον Φώσικα. Λάπας. Τροφοδότησε τον Κούρα. Φάουλ είναι από τον Ανδρεάδη. Πάμε σε νέες βολές. 3-2 τα φάουλ πλέον και 6,5 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο.
2-41. Παπάς. Μπάνος. Στην γωνία για τον Ανδρεάδη. Μπάνος για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Το rebound είναι επιθετικό όμως. Το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί. Κάποιος πρέπει γρήγορα να εκτελέσει. Δεν θα προλάβει. Μπάλα στο Λεοντάριο. Νομίζω είναι η 14η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Evolution, εκεί που οι Bowlers φιγουράρουν στην κορυφή με 12 νίκες και μόλις μία ήττα από την Σέρκη. Ο Σάκης γύρισε ωραία, αλλά δεν τελείωσε τη φάση όπως θα ήθελε. Βόσκας γρήγορα στον Λάπα, ύψος ότι λέει. Σκούρας, Βόσικας και τώρα Πλαγιανάκος. Παλαχάθηκε. Ή όχι, θα το συζητήσουν οι δύο ρέφεροι. Δεν μετράει το καλάθι. Ώρα του Στεφανάκου να περάσει το μάτς αντί του Μουζάκη. Λεοντάριο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες σε ολόκληρη την Evolution αυτό τον καιρό. Ξεκίνησε με 1-4, μια νίκη και 4 ήττες. Το μετέτρεψε σε 9-4. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πλαγιανάκος υποπίεση για τρεις, βάζει τεράστιο τρίποντο και παίρνει κεφάλαιο από τον Ζορμπάνο. Πάει και στη γραμμή για το 4-point play. 45-41, τέταρτο ομαδικό για τους Bowlers. 3 έχει το Λεοντάριο που προηγείται πλέον με 5. Στεφανάκος. Ανδρεάδης θα δοκιμάσει για 3 και θα σκοράρει. Κάνει μεγάλο μάτσο Παναγιώτης. 46-44. Το Λεοντάριο έδειχνε ικανό να ξεφύγει. Οι Bowlers βρίσκουν τη λύση. Βόσικα για τρεις. Η απάντηση. Τι ματσάρα βλέπουμε. 49-44. Στεφανάκος. Ανδρεάδης. Υπάρχει πολύ χρόνος ακόμη στην επίθεση των Πρασίνων. Ο Στεφανάκος πέρασε. Και το φλότερ είναι εύστοχο αυτή τη φορά. 49-46 το τέρμπι, καλά κρατεί στον Άγιο Νικόλαο. Λάπας, Λαγιανάκος για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά. Και η μπάλα για τους Young Bowlers. Στεφανάκος από την αντίθετη πλευρά του screen, δημιουργεί για τον Ζορμπάνο. Αυτός το σκέφτηκε για λίγο και συνήθως όταν το σκέφτεσαι αστοχής. Να μαρκάρει τον Πλαγιανάκο. Βλέπετε ότι δεν τον αφήνει να ανέψει. Καμία βγήκε. Πάλα ξανά στα χέρια του αρχηγού. Και ο Ανδρεάδης το βλέπει βαρέλι, αλλά χάνει αυτή τη φορά. Το τρίποντο Ζορμπάνος από μηχανής θεός ανανεώνει. Και ο Βούλγαρης πιάνει δουλειά. Μεταφερανική στον Φώσικα αυτή τη φορά. Παραμένει το 49-46. 3 και 40 ακόμη σε αυτή την τρίτη περίοδο που βλέπουμε εξαιρετικό μπάσκετ. Λάπα. Βόσικας, το φάουλ του Βούλγαρη. Θα ήταν έξυπνο αν δεν είχαμε 4 ομαδικά. Τώρα δίνει την ευκαιρία για 2 βολές στον Νίκο Βόσικα. Βόσικας, Σκούρας, Βλάχος, Λάπας και Πλαγιανάκος από τη μία. Ανδρεάδη, Στεφανάκος, Ζορμπάνος, Παπάς και Βούλγαρης από την άλλη.
Λεντάριο φτάνει τους 50 πόντους. Τώρα τους 51. 51-46. Βεργόπουλος αντί του Πλαγιανάκου που θα πάρει ανάσες. Και λογικά θα επιστρέψει από την τέταρτη περίοδο για να είναι φρέσκος. Στεφανάκος. Βούλγαρης. Ανδρεάδης, εξτραπάσα, Παπάς. Στο σίδερο και στα χέρια του Βόσικα. Δεν υπάρχει rebound όμως, γιατί την μπάλα έχει βρει στην πίσω πλευρά του ταυλό. Γιάννης Λάπας. Πήρε το screen, κράτησε κατοχή, πάσαρε στον Βόσικα, βαστόχησε. Ευτυχώς για τους μπόλερες που το κέρδισε, γιατί εκεί που πάσαρε δεν υπήρχε κανείς. Ο Μπριάδης δεν περίμενε αυτή την πάσα. Μια αλλαγή. Την ώρα του Αργύρη Κωνσταντιδέλη να περάσει το μάτς. Και πάλι σε άμυνα ζώνης 2-3. Το Λεοντάριο που είναι σε αστοχή. Ο Βόσικας παίρνει το rebound. Ο Σκούρας περνά το κέντρο. Βεργόπουλος, Βόσικας. Βλάχος, δεν σημαδεύει καλά. Παπάς και προϋποθέσεις για συνδυασμό. Γυρίζει οι 4 παίκτες του Λεοντάριο. Παπάς δεν έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει το καλάθι, πήγα να πω, αλλά μπάλα του έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι. Δεύτερα ακόμη για τους μπόλερς. Παπάς απ' τη γωνία. Πρόκλησε, πήρε ο Σκούρας. Και πήρε και φάουλ, το χρεώθηκε αυτός. Το χρεώθηκε αυτός και ο Βούλγαρης θα εκτελέσει. Συμπληρωμένα τα 5 φάουλ και στις δύο πλευρές. Βόσικα στον πάγκο. Ο Τσιαντής επιστρέφει. Μια στις δύο βολές. Και rebound του Βλάχου παρά την προσπάθεια του Ζορπάνου. Τσιαντής. Μεταφορά της μπάλας. Δίλεπτο ακόμη στην τρίτη περίοδο. Κρίσιμο σημείο του μάτς τώρα. Να δούμε με τι δεδομένα θα ξεκινήσει. Τελευταία περίοδος. Έχει κερδίσει φάουλ ο Βούλγαρης και έχει χτυπήσει και στο πρόσωπο. Σκυλή του πολέμου, δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Νέες βολές για τον Μιχάλη Βούλγαρη. Ενώ επέστρεψε και ο έτερος Παπάς στη θέση του Ζορμπάνου. Ο Ζορμπάνος που δεν έχει σταματήσει να τρέχει από το ξεκίνημα. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις άμυνα σε τόσο μεγάλη ένταση και να πρέπει να είσαι και εύστοχος μπροστά. Συνήθως κάτι από τα δύο δεν θα πάει τόσο καλά. 51-48 με μια εύστοχη βολή του Βούλγαρη. Και τώρα ο Βλάχος επιτίθεται απέναντι στον Στεφανάκο, αλλά δεν τον νικά. 100 δεύτερα ακόμα, Βούλγαρης. Ανδρεάδης. Στεφανάκος. Στεφανάκος ακόμη. Στεφανάκος πέρασε, αλλά στόχησε. Ο Βούλγαρης εποφελήσεται. Και αστοχή με τη σειρά του Παπάς. Για τρεις ο Κώστας Έρμπολ. Λάχος. Γεμεί το ρυθμό το Λεοντάριο. Λιάμενα του Παπά. Πάνω από
Από δύο έχει κάνει βήματα εκεί. Το 51-48 παραμένει. Σκιαντής. Με διπλό screen στην κορυφή. Σκούρα κινήθηκε ωραία με ένα fake screen και ένα γρήγορο κόψιμο στην καρδιά της Ελαγέντας. Κέρδισε φάουλ, αλλά έχει μείνει ο Στεφανάκος στο παρκέ. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει. Φαίνεται πως όχι. Και βολές για τον Σπύρο Σκούρα. Δύο στις δύο το σύν πέντε. Ο παπάς οργανώνει τώρα. Αυτή δεν είναι μια καλή επιλογή. Διαβασμένος πάνω του ο Λεοντάιο. 17 δεύτερα όλα για τους Κυπαϊδούχους που εδώ λογικά δεν θα βιαστούν. Οι Μπόλερς θα προσπαθήσουν να παίξουν καθαρή άμυνα. Σκιαντής. Θα πάρει το σουτ. Σκιαντής από τα 10. Το χάνει, το rebound επιθετικό, όμως ο Βλάκος δεν προλαβαίνει. Φινάλε τρίτης περίοδου στα Λιώσκα. 53-48 συν 5 για το Λεοντάριο. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο μεγάλο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο της Evolution. Πρώτη κατοχή για Μπόλερς, ωραία πάσα του Παπά στον έτερο Παπά. Και αυτός κερδίζει φάουλ ή πατάει τη γραμμή. Κερδίζει φάουλ. Δύο παπάδες, ο Ανδρεάδης, ο Βούλγαρης και ο Ζορμπάνος για τους Μπόλερς. Ο Λάπας, ο Βεργόπουλος, ο Βλάχος. Ο Σκούρας και ο Τσιαντής για το Λεοντάριο παραμένει στον Πάγκο. Ο Πλαγιανάκος. 14 ακόμα, Βούλγαρης. Τρεις παίκτες πάνω του, ο Ανδρεάδης, άστοχος από μακριά. Λάπας. Πασάρι στο τρέλερ του Τσιαντή που ήρθε για να πετύχει το καλάθι και να γράψει το 55-48. Καλύτερα να αντιδράσουν τώρα οι Μπόλερς. Βούλγαρης κλείστηκε. Κράτησε την κατοχή, αλλά θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Έχουν καλέσει time out οι πράσινοι. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Λάπας. Πάς στα πόδια του Παπά. Δίνει στον Βεργόπουλο. Πάλι πιέζει και του παίρνει το πορτοφόλι. Ζορμπάνος. Καλάθι, όχι φάουλ, ναι. Και έχει πέσει άτσαλα. Αλλά θα σηκωθεί γρήγορα, όλα καλά. Ζευγάρι βολών για τον Παναγιώτη Ζορμπάνο. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες μετά το time out. Μέσα η πρώτη. 55-49. Thank you.
τον Ζορμπάνο. Στους 5 το μάτς. Ο Βόσικας θα επιστρέψει παρέα με τον Πλαγιανάκο. Δύο από τα πολύ βαριά χαρτιά των γηπεδούχων. Βεργόπουλος και Βλάχος στον πάγκο. 9 λεπτά για το τέλος. Από σκρίνη επιλογή, κλέβει όμως ο Παπάς και θα πετύχει το καλάθι. 55-52, time out από το Λεοντάριο τώρα και βλέπετε τι γίνεται στον πάγκο των Bowlers. Επιστροφή. Λαγιανάκος, Κούρας, Λάπας, Σιαντής και Βόσικας για το Λεοντάριο. Δύο Παπάδες. Ο Ανδρεάδης, ο Βούλγαρης. Ήταν πολύ σκούραση και έχει μισμάτσα, αλλά δεν το εκμεταλλεύεται. Ο Ανδρεάδης στο αμυντικό rebound. Βούλγαρης. Πάσα στη γωνία, είναι καλή. Ζορμπάνος. Παπάς για τρεις. Έρβολ. Ο Βούλγαρης κάτω από το καλάθι. Ανάμεσα από δύο. 55-54 επιστρέφουν γρήγορα οι Bowlers από το μείον 8, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 55-47 ήταν το σκορ. 55-54 τώρα. Λάπας. Και ο Πλαγιανάκος από τα σκρίνα, ο Πάνος θα κάνει ένα ακόμη κλέψιμο. Απίστευτο στα αμυντικά. Το φάουλ του Πλαγιανάκου τώρα. Ξεκάθαρο το φάουλ, δεν ξέρω γιατί. Ανδρεάδης, Ζορμπάνος στο σίδερο. Την μπάλα στο Λεοντάριο. 7,5 λεπτά ακόμη. Ντέρμπι το περιμέναμε και ντέρμπι είναι το μάτς. Λάπας. Θα περάσει εξαιρετικά και θα πετύχει τον φάουλ. Ζήτησε screen επιλογής, είδε το κενό ανάμεσα στους δύο ψηλούς. Τρύπησε την άμυνα. Πήρε και το maximum. 57-54. Συμπληρωματική βολή για τον Λάπα. Παπάς. Ανδρεάδης και τον Βούλγαρης. Βούλγαρης, Παπάς, έξτρα πάσα, Ανδρεάδης από τη γωνία. Άλλο ένα τρίποδο του Παναγιώτη πάνω στην ώρα. Το μάτς σε απόλυτη ισορροπία στους 57 πόντους. Λάπας. Βόσικας. Ωραία πάσα στον Σκούρα. Ήταν καλή συνεργασία των δύο. Παρ' όλα αυτά οι Bowlers θα βγάλουν την άμυνα και έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Ανδρεάδης. Παπάς. Υπομονή οι Bowlers. Ζορμπάνος, το δεύτερο ακόμα, ο Ζορμπάνος δίστασε, το πήρε τελικά και το rebound τον Πλαγιανάκο. Πλαγιανάκος παίρνει φάουλα τον Παπά, αυτό είναι καλό φάουλ. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα. Σκούρα στον πάγκο, Κορονάκης στο μάτς. Βόσικας. Να τον Βόσικα. Μία ακόμα καλή άμυνα από τους Bowlers και συγκεκριμένα τον Ανδρεάδη τώρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί σε κάθε άμυνα ή επίθεση από τους πρωτοφόρους του ομίλου. Ανδρεάδης για τον Παπά.
Θέλει να ξεφύγει. Φάουλ έχει δοθεί. Φάουλ έχει δοθεί από τον Κορονάκη. Τρίτο για εκείνον. Τέταρτο ομαδικό. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν οι Bowlers. Παπάς για δύο από τις βολές. Η μπάλα που κάνει το χατήρι και πέφτει στο καλάθι. 57-59. Ο Μάτι Στεφανάκη περνά μπροστά μετά από πολύ ώρα. Λεγανάκος. Όσικας. Για τρεις υποκαλές προϋποθέσεις. 60-59. Με τον πιο ποιοτικό παίκτη του γηπέδου. Παπάς. Πάσα είναι για τον Τζορμπάνο. Αυτός πεσμένος στο παρκέ θα δώσει την μπάλα στον Ανδρεάδη. Λάμπας τώρα. Τρενίρης ο ρυθμός. Τον Βόσικα, αυτός για τον Κορονάκη. Λαγιανάκος, τρίποντο. Άστοχα αυτή τη φορά. Και τελευταίο πεντάλεπτο στο μάτς, 60-59. Ζορμπάνος θέλει να απορροφήσει εκεί τους κραδασμούς με τον Κορονάκη. Δεν μπορεί ούτε ο Βουλγαρίς να σκοράρει. Με Μπλονσόν. Δεν θα σωθεί η κατοχή. Βάλα στο Λεοντάριο. Σιαντής. Λεωτήρα τον Βόσικα έδωσε στον Λάπα. Βόσικας από τα 7.5, μπάλα παίρνει ύψος και βάζει το rebound ο Παπάς. Λεύει όμως ο Τσιαντής και δεν θα βάλει το πίστε. Παπάς θέλει να περάσει, πάει κοντά, δεν το βάζει όμως. Και στην άλλη πλευρά υπάρχει εφηδιασμός ο Βόσικας. 62-59. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος του Λεοντάριο να τον χειροκροτήσει. Συμπληρωματική βολή για τον Νίκο Βόσικα. Εδώ οι Bowlers πληρώνουν την γρήγορη βιαστική επιλογή που είχαν στην προηγούμενη φάση. Πάμε σε time out. Τέσσερα λεπτά ακριβώς για το φινάλε μιας πραγματικά συναρπαστικής αναμέτρησης. Δεν το λέω για να το πω. Αναμετρούνται δύο πολύ σπουδαίες ομάδες που ξεκάθαρα θα ήταν άκρως ανταγωνιστικές και σε πιο πάνω κατηγορία. 63-59. Έστωχη η βολή του Βόσικα. Ο Βούλγαρης παγιδεύτηκε αλλά βρήκε στήριγμα και ο Ζορμπάνος για τον Παπά. Παπάς, λάθος, πάσα. Και δίπλα του τον Ανδρεάδη. Ο Λεντάρη έχει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα πάνω από τους 4. Λάπας. Κορονάκη που ξαναδίνει με χαντόφ και βάζει για το screen. Λάπας. Ωραία πάσα στο τρέιλερ του Βόσικα, αλλά η κατοχή θα χαθεί. Βουλγάρης και Ανδρεάδης έκλεψαν. Ανδρεάδης, ωραία σκαστή πάσα. Παπάς, Ζορμπάνος. Ο έτερος Παπάς για δύο με ταμπλό θέλησε να το βάλει. 3 και 10 ακόμη. Και όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Λάπας, Σιαντής, Λαγιανάκος, πάντα πάνω του Ζορμπάνο. Λαγιανάκος ξέφυγε και πέτυχε γκολ φάουλ, ασταμάτητος. Υπάρχουν αλλαγές και στις δύο πλευρές. Για το Λεοντάριο θα μπει ο Σκούρας στη θέση του Κορονάκη. Ενώ στην άλλη πλευρά Στεφανάκος είναι το νέο πρόσωπο. Στεφανάκος, Παπάς, Ζορμπάνος, Ανδρεάδης και Βούλγαρης. Αυτοί νομίζω θα τελειώσουν και το μάτς. Σκούρας, Πλαγιανάκος, Τσιαντής, Λάπας και Βόσικας.
για το Λεοντάριο. 65-59. Θα μένει πολύ, αλλά μεγάλο rebound του Σκούρεν εκεί ανάμεσα από τρεις. Λαγιανάκος δεν θα βιαστεί. Βόσικας. Λάπας σκέφτεται. Δίνει στον Σκούρα. Ο Πάνος βγάζει την άμυνα. Σε λεπτά για το τέλος, τώρα θα μιλήσουν οι μεγάλες προσωπικότητες των δύο ομάδων. Σεβανάκος, μεγάλη στον Πλαγιανάκο, δίνει στον Σορπάνο. Σορπάνος, σταυρωτή. Λεοντάριο διατηρεί αυτό το προβάδισμα των 6 πόντων που είναι άκρος σημαντικό έτσι όπως έχει πάει το μάτς. Μοιάζει με διψήφιο αυτή τη στιγμή. Βόσικας. Κανένας λόγος βιασύνης για τους ερυθρόλευκους. Βόσικας απέναντι στον Βούλγαρη, δεν τον νικά, παίρνει ο Στεφανάκος. Νέα ευκαιρία των Μπόλες να μειώσει τη διαφορά. Ζορμπάνος μέχρι μέσα, το χάνει. Ο Λάπας για τον Πλαγιανάκο. Λαγιανάκος. Κοιτά ο Βόσκας χαμηλά την μπάλα. Κοιτάει ο Σκούρας εκεί και μαζεύτηκαν πολύ. Λαγιανάκος για τρεις, θέλει να τελειώσει το μάτσα, αλλά στοχή η Βούλγαρης. 1,5 λεπτό ακόμη. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα, αλλά οι Μπόλερς πρέπει να σκοράρουν αν θέλουν να διεκδικήσουν το μάτς. Στεφανάκος. Ανδρεάδης. Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Ο Ανδρεάδης θα την πάρει, αλλά δεν θα δικαιωθεί. Πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια και ο Σκούρας βρίσκει τον Τσιαντή στην άλλη πλευρά. Λαγιανάκος. Βόσικας. Τσιαντής. Λεοντάριο αστοχή ξανά. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παπάς, Βούλγαρης, προσποίηση και το άστοχο σουτ από κοντά. Τίποτα δεν πάει καλά για τους μπόλερς στις τελευταίες φάσεις. Βέβαια ούτε το Λεοντάριο σκοράρει. 44 δεύτερα ακόμα και οι Μπόλερς σαν να τα έχουν παρατήσει, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Σκούρας, Λάπας, Βόσικας περνά στα πόδια, αλλά αστοχή. Στεφανάκος. Στεφανάκος μέχρι μέσα, νέο χαμένο λεγά, απίστευτα πράγματα. Και ο Βόσικας θα βάλει τίτλους τέλους. Όχι, το χάνει και αυτός, δεν γίνονται αυτά που συμβαίνει στο τελευταίο λεπτό. 13 δευτερόλεπτα, στόπ στην μπάλα πάνω στον Ανδρεάδη που αστοχεί στη συνέχεια. Έχει τελειώσει το μάτς. 7 δεύτερα έχουν μείνει. Ο Ανδρεάδης θα μειώσει τη διαφορά στους 4. Τέλος, 65-61, σπουδαίο μάτς. Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Λεοντάριο και Μπόλερς. Ένατη διαδοχική νίκη για το Λεοντάριο, που συνεχίζει το τρελό του σερί, φτάνει τις 10 νίκες και αναγκάζει τους Μπόλερς στην μόλις δεύτερη φετινή του ήττα. 65-61 ξαναλέω το τελικό σκορ. Καλό βράδυ σε όλους.